Ολοκληρώθηκε η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Έτσι, ο Προέδρος του Συνδέσμου Λογιστών Νόμου Καβάλας τόνισε ότι για το έτος 2022 υπευλήθησαν 95.000 φορολογικές δηλώσεις στην πόλη της Καβάλας, ενώ πέρσι υπευλήθησαν 99.000 σε ολόκληρη την χώρα. Υπευλήθησαν συνολικά περίπου 6,5 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις. Την Δευτέρα μετά από παράταση ολίγο ημέρη τελείωσε η περίοδος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και φέτος με πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες οι πλατφόρμες δεν δουλεύανε. Φέτος στο νόμο Καβάλας υποβλήθηκαν γύρω σε 95.000 φορολογικές δηλώσεις. Σε αντιστοιχεία πέρσι είχαν υποβληθεί 99.000. Πανελλαδικά έχουν υποβληθεί γύρω στα 6,5 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, ενώ πέρσι είχαν υποβληθεί 6.550.000 δηλώσεις. Το κακό ήταν ότι φέτος ο κόσμος άργησε να έρθει να υποβάλει. Ίσως η αιτία ήταν οι εκλογικές αναμετρήσεις, οι οποίες ήταν συνεχόμενες. Αυτό όμως που ζητάμε εμείς από ο Σύλλογος Λογιστών ως Ομοσπονδία Φοροτεχνικών, από το Υπουργείο Οικονομικών, είναι να μπει σταθερή φορολογική περίοδος. Να ξεκινάει τον Μάρτιο και να τελειώνει τον Ιούλιο. Ώστε να ξέρουμε, δεν ζητάμε ούτε παρατάσεις ούτε τίποτα. Ο καινούριος Υφυπουργός Οικονομικών υποσχέθηκε ότι θα αλλάξει η δομή της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, ότι θα μπορούν να υποβάλλονται δηλώσεις όλο το χρόνο και θα έχεις 12 μήνες από την υποβολή της δήλωσης για να εξοφλήσεις το τυχόν χρέος σου. Θα δούμε. Αυτό που ζητάμε εμείς, το ξαναλέω, είναι σταθερή φορολογική περίοδος, να ανοίγουν οι πλατφόρμες και να είναι ενημερωμένες πλήρως στη διάρκεια της περίοδου, εάν μπουν καινούργια πράγματα, καινούργιες ρυθμίσεις, να ξαναρχίζει η περίοδος από την αρχή. Ζητάμε τετράμινη περίοδο φορολογικών δηλώσεων.